το Δήμο Πύργου που μας παραχώρησε 2 πυροσβεστικά για να γίνει ο αγώνας, την αστυνομία, ελληνική αστυνομία και ειδικά το Πύργο. Ο αγώνας ξεκίνησε κανονικά, Κολόκας Πύρος, Σάξο 1600. Αντωνόπουλος Δημήτριος, πρώτη επαφή με αγώνες, μέλος και αυτός της Άρτο Σπιτ. Και σε γενικές γραμμές, ο Πύργος δεν υστερεί σε τίποτα σε οδηγικές ικανότητες από την υπόλοιπη Ελλάδα. Θεωρώ ότι τα πάμε πολύ καλά. Όσον αφορά την πίστα εδώ του αεροδρομίου του Επιταλίου, είναι μια πολύ ωραία χάραξη. Είναι καλή άσφαλτος. Μπορεί ο κόσμος άνετα με τα αυτοκίνητά του, είτε πολιτικά είτε αγωνιστικά, να εξασκηθεί στους αγώνες και να μην τρέχουμε στον δρόμο. Και θέλουμε όλο και περισσότερο κόσμο στους αγώνες. Κάτι που επιβεβαιώνεται έτσι κι αλλιώς, γιατί οι αγώνες drift τα τελευταία χρόνια είναι ένα θέμα το οποίο συγκεντρώνει όλο και περισσότερο κόσμο. Προβλήματα στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχουν? Κοιτάξτε να δείτε, πάντα θα υπάρχουν κάποιες κόντρες, κάποιες έχθρες. Όπως το είπατε, επειδή είναι ένα θεαματικό σπορ, προσελκύει συνέχεια καινούριο κόσμο. Έχουμε και χορηγούς, βλέπουν ότι κάνουμε σοβαρά πράγματα με σοβαρά αυτοκίνητα. Και πιστεύω ότι όσο περνάνε τα χρόνια θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Πού μπορεί να φτάσει το drift στην Ελλάδα, ποιος είναι ο στόχος όλων εσάς όσοι ασχολείστε με το συγκεκριμένο αγώνα, θέαμα?
Ο στόχος μας, πιστεύω ποτέ δεν περιμέναμε όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε drift σε καρτόπιστος ότι θα φτάναμε τόσο υψηλό επίπεδο. Έχουμε αυτοκίνητα που, με αρκετά μεγάλο κοστολόγιο, τα οποία τρέχουν πανελλήνιο πρωτάθλημα οργανωμένο και απλά κάτι παραπάνω είναι να μπουν μεγάλοι χορηγοί ώστε να γίνουν πολύ μεγαλύτερα event. Πόσες λέσχες, πόσες όμιλοι, σύλλογοι αγωνιστικοί υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Λέσχες υπάρχουν πάρα πολλές. Πρωταθλήματα drift ουσιαστικά είναι δύο στην Ελλάδα, που γίνονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, από την Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Και όσο μπορούμε συμμετέχουμε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε το όλο τον κόσμο που είναι σήμερα εδώ πέρα στο δεύτερο drift show της Art of Speed. Μια νέα λέσχη δημιουργήθηκε πριν 2 χρόνια. Φέτος ξεκίνησε στους αγώνες. Μετά το πρώτο επιτυχημένο drift show και GP tuning χρονομετρημένα, με τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, διοργανώσαμε το δεύτερο drift show σήμερα. Ευχαριστούμε πάνω απ' όλα τους χορηγούς, τους μεγάλους χορηγούς και τα παιδιά που βάλανε στο φυλάδιο, γιατί αλλιώς δεν γίνεται αυτός ο αγώνας. Ευχαριστούμε την 117 Πτέρυγα Μάχης που μας παραχώρησε το χώρο. Το Δήμο Πύργου μας διέθεσε 2 πυροσβεστικά. Την αστυνομία του Πύργου, ελληνική αστυνομία. Καθώς επίσης και το ασθενοφόρο που μας διέθεσε το νοσοκομείο Πύργου. Χρειάζονται όλοι για να υπάρχει ασφάλεια και να γίνονται αγώνες. Σκοπός της λέσχης είναι να γίνονται αγώνες, να φύγουν τα παιδιά από το δρόμο, να κάνουν στα χρονομετρημένα περάσματα. Ο κόσμος μπορεί να μπει με το δικό του συμβατικό αυτοκίνητο, φοράει κράνος, φοράει ζώνη και τρέχει μέσα σε πίστα. Δεν θα βγει, δεν θα χτυπήσει κάποιον. Υπάρχουν κάγκελα για τους θεατές, υπάρχει μεγάλη ασφάλεια και πάνω απ' όλα να φύγει ο κόσμος από το δρόμο και να μπουν τα παιδιά στις πίστες. Η λέσχη μας θέλει να οργανώσει και ένα τύπου track day ονομάζεται. Είναι ένα τύπος κόντρας, επιτάχυνση αποστάση, να σταματήσουν αυτά που γίνονται στους δρόμους. Τα έχουμε κάνει, είναι πολύ επικίνδυνα, όλοι έχουμε χάσει ανθρώπους, να μπούμε μέσα στις πίστες. Η λέσχη είναι εδώ να οργανώσει όλου το είδους τους αγώνες. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που βρέθηκε εδώ πέρα. Υπολογίζουμε ότι είναι πάνω από 1.500 άτομα, ακόμα έρχεται κόσμος. Ευχαριστούμε για όλα. Ακόμα περισσότεροι από το πρώτο drift που έγινε τον Ιούλιο. Περιμένατε τόσο μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο? Ο Πύργος στηρίζει πάντα τους αγώνες. Πόσο μάλλον αυτό που έχει θέαμα, το έχει μπροστά του. Στον πρώτο αγώνα είχαμε καύσωνα, είχαμε πάνω από 1.500 άτομα. Σήμερα ελπίζω να ξεπεράσουμε το 2.000 κόσμο. Θέλουμε να στηρίξει ο Πύργος αυτή την προσπάθεια. Ο Πύργος έχει παιδιά που τρέχουν σε αγώνες. Μόνο σε ανάβαση στη λέσχη μας έχουμε 8 αγωνιστικά. Πρέπει να τους στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Πρέπει να γίνει αγώνας εδώ πέρα. Οργανώνουμε και άλλου είδους αγώνες. Πότε θα γίνει ο επόμενος αγώνας? Υπολογίζουμε το Νοέμβρη. Αν όλα πάνε καλά, περιμένουμε την άδεια. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Περιμένουμε τον κόσμο να αγκαλιάσει για αυτή την προσπάθεια και πάνω απ' όλα να μπει ο κόσμος στις πίστες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα παιδιά που έχουν έρθει. Έχουν περιέλθει παιδιά από Πάτρα, από Μελιγαλά, από Κυπαρισία, Καλαμάτα. Από Ζάκινθο το περιμέναμε, λόγω καιρού το αναβάλανε. Θα είχαμε ακόμα άλλες 5 συμμετοχές, οι οποίες αναβάλαν λόγω καιρού. Ευτυχώς το πρωί έφτιαξε, ο καιρός μας βοήθησε. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά στην Καλαμάτα και στη Ζάκινθο που δεν καταφέραν να έρθουν, αν και τίμασαν αυτοκίνητά τους. Να πούμε ότι έχει 30 του μηνός, μετά από 2 Κυριακές, αγώνα και στην Καλαμάτα Drift Show στην πίστα Σαν Νίκολας και στη Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο είναι Drift Wars πρωτάθλημα, θα τρέξει ο Τσέλος Νίκος της Λέσχης, ο οποίος είναι 5ος αυτή τη στιγμή στη γενική κατάταξη του πρωταθλήματος Ελλάδας στο Drift. Αν θα πάει καλά, μπορεί να τερματίσουμε και 3η θέση στη γενική του πρωταθλήματος. Είναι ο πρώτος και ήταν ακόμα περισσότερα άτομα από το δεύτερο. Μας στήριξε η Πάτρα που δεν είδε και έρθει τα τριφτά 11η φορά. Όσο κάνουμε επιτυχημένους αγώνες, θα έρχεται κόσμος, θα μας βλέπει, θα μας γνωρίζει, θα μάθουν για τον Πύργο. Αυτό θέλουμε. Σε 124, Τσέλος Νίκος, δίνει τον μοντέλο του Πάτρα. Κάνει και χρόνο και τρίφτα.